τέταρτο μέρος από το ταξί μας στο Βερολίνο αρχίζει. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μας και ακολουθήστε μας σε Instagram, Facebook και Twitter για να μην χάσετε τα επόμενα μας βίντεο. Checkpoint Charlie που βρίσκεται πίσω μου είναι ένα από τα κορυφαία σύμβολα του ψυχρού πολέμου, διαφορισμός Δύσης και Ανατολής. Για περίπου 30 χρόνια αυτό το σημείο ελέγχου αντιπροσώπευε όχι μόνο τη χωρισμένη Γερμανία, αλλά και ένα ολόκληρο κόσμο πολιτικών αναταραχών. Right turn, salute! Salute! Oh, nice! One more! One more! God stop! Big hug! Τον Αύγουστο του 1962, ο Πίτερ, ένας ανατολικογερμανός, προσπάθησε να περάσει στο δυτικό Βερολίνο. Στη διάρκεια όμως, οι σοβιετικοί στρατιώτες του ανατολικού Βερολίνου τον πυροβόλησαν. Το σώμα του έμεινε στη μέση μεταξύ ανατολικού και δυτικού Βερολίνου και κανένας δεν πήγε να τον πάρει, αφήνοντας τον εκεί με αποτέλεσμα το θάνατό του. Και όπως σε κάθε ταξίδι θα απαντάμε το σουβενίρ μας. Θέλετε να δείτε το Βερολίνο από ψηλά, εκτός από τον πύργο της τηλεόρασης, μπορείτε να έρθετε εδώ στο αεροστάτο, αλλά κάποια φοβάται και δεν θα πάνε να μπουν μέσα, οπότε έρχεται αυτή η επιλογή. Σύμβολο του ψυχρού πολέμου, που καταδικάστηκε στις 9 Νοεμβρίου του 1989, σφραγίζοντας με τρόπο εμβληματικό μία από τις πιο σημαντικές στιγμές στη σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία. Χτίστηκε από την κυβέρνηση της Ανατολικής Γερμανίας για να αποτρέψει τους πολίτες της να αυτομολούν από την Ανατολή στη Δύση. Μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, η Γερμανία χωριστήκε σε δύο κράτη, με τις συμμαχικές δυνάμεις να κρατάνε τον έλεγχο της δυτικής πλευράς του Βερολίνου, που ήταν περικυκλωμένη από την Ανατολική Γερμανία. Μέχρι το 1961, οι Ανατολικογερμανοί μπορούσαν να κινηθούν ελεύθερα μεταξύ των δύο τμήματων Ανατολικού και Δυτικού. Αλλά η καλή ζωή του Δυτικού Βερολίνου έκανε τους Ανατολικούς να μετακομίζουν περίπου 20.000 το μήνα. Στις 12 Αυγούστου 1961, οι αρχές της Ανατολικής Γερμανίας αποφάσισαν να κλείσουν το τείχος, τα σύνορα γύρω από τους δυτικούς τομείς του Βερολίνου, με σκοπό να σταματήσουν τη φυγή των κατοίκων. Το πρωί της 13ης Αυγούστου, τα σηματοπλέγματα ήταν εγκατεστημένα. Όλες οι συγκοινωνίες είχαν κοπεί και όλα τα σπίτια στην ανατολική πλευρά εκκαινώθηκαν. Με το χρόνο, τα σηματοπλέγματα αντικαταστήθηκαν με έναν τείχο. Κατά μήκος του τείχους, από την ανατολική πλευρά, υπήρχε μια ελεγχόμενη ζώνη από τους φρουρούς, γνωστή και ως ζώνη θανάτου, με 302 παρατηρητήρια και 20 φυλάκια σε ένα συνολικό μήκος 115 μέτρα. Οι φυλάκες είχαν τη διαταγή να πυροβολούν όποιον κάνει απόπειρα να περάσει από το δυτικό στο ανατολικό και το αντίθετο. 192 σκοτώθηκαν στην προσπάθεια τους να περάσουν το τείχος. Μόνο λίγα κομμάτια του τείχους έχουν απομείνει, αφού το μεγαλύτερο μέρος έχει καταδαφιστεί και όλα τα κομμάτια έχουν υποστεί αλλοιώσεις, κυρίως από τουρίστες που έπαιρναν κομμάτια από το τείχος για να το κρατήσουν ως σουβενίρ ή για να το πουλήσουν. Για να δοκιμάσουμε μπύρες και φαγητά. Φυσικά μικρές μπύρες, όχι μεγάλες.
υγεία. Αν σας αρέσει το βίντεο μας, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι, πατάτε ένα μεγάλο like, ακολουθήστε μας σε Instagram, Facebook και Twitter για να δείτε τα επόμενα μας βίντεο. Γεια σας!